Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Συνήθως γίνεται λόγος για μετεμψύχωση, μετενσάρκωση και πολλοί διαβάζουν την γραφή προσπαθώντας να ανακαλύψουν κάποιον στίχο ο οποίος θα δικαιώσει αυτή την κακοδοξία, αυτή την αποκρυφιστική διδασκαλία, την αιρετική. Δεν βρίσκεται όμως κανείς λογικός ερμηνευτής να στηρίξει στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη προπάντως, το λανθασμένο αυτό δόγμα της μετεμψυχώσεως. Επειδή τον Ιούλιο περιμένουμε να έρθει η γιορτή η μεγάλη του Ηλία του Θεσβήτη, θα μιλήσουμε για κάποια παρεξήγηση στην οποία θέλησαν κάποιοι να πούν ότι ο Ηλίας ο Θεσβήτης μετεμψυχώθηκε στον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Και μάλιστα διαβάζουν την γραφή, την παρεμηνεύουν και βγάζουν εσφαλμένα συμπεράσματα ότι τρόπον τεινά ανατρέπουν την διδασκαλία της Εκκλησίας και θεμελιώνουν δήθεν μια διδασκαλία πιο αληθινή, λάθος είναι αυτό, μια διδασκαλία που είναι εκ του πονηρού, εκ του Ευαγγελίου του Όφεως, του Διαβόλου, ότι δηλαδή υπάρχει μετεμψύχωση και απόδειξη λένε ιδού. Ματθαίος κεφάλαιο 11 στίχος 14, όπου γίνεται λόγος περί του Ηλία πως είναι τρόπον τεινά στο πρόσωπον του προδρόμου του βαπτιστού. Και έπειτα και ένα άλλο χωρίο, Ματθαίος κεφάλαιο 17 στίχος 11 μέχρι και 13, κυρίως τον στίχο 12, πάλι και εκεί σκαλώνει σκέψεις κάποιων που επιπόλαια διαβάζουν τη γραφή και λένε βρήκαμε και άλλο χωρίο. Βέβαια πάμε και στον Λουκά, Λουκάς κεφάλαιο 1 στίχος 17, που λέγει εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου ότι θα έρθει ο Υιός του Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Άλλο εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου και άλλο εν ψυχή Ηλίου. Η ψυχή του Ηλίου που είναι, αγαπητοί τηλεθεατές? Μήπως το σώμα του Ηλία απεσυνετέθη, διαλύθηκε και επομένως τώρα η ψυχή μπορεί να μπει στο ένα και στο άλλο σώμα, αν υποθέσουμε ότι δήθεν υπάρχει μετεμψύχωσης. Πού είναι ο Ηλίας? Πέθανε ο Ηλίας? Ζει ο Ηλίας? Ζει με το σώμα του? Μπορεί μια ψυχή να βγει από το σώμα το ζωντανό και να πάει σε άλλο σώμα? Αν βγει, πεθαίνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα απλώς για ένα ερώτημα. Είναι ο πρόδρομος μετεμψύχωσης του Ηλία, ώστε να δεχτούμε και εμείς το δόγμα αυτό, αν είναι αληθινό? Ή μήπως πλανώνται και πλανούν όσοι διδάσκουν και γράφουν κάτι τέτοια, όπως Φερρυππίν και το περιοδικό Παραψυχολογία, το οποίο στη σελίδα 91 γράφει ότι αποδεικνύει δήθεν η Καινή Διαθήκη πως υπάρχει μετεμψύχωσης και ότι μετεμψυχώθηκε ο Ηλίας στον πρόδρομο. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος
πίστευαν από την παλαιά εποχή ότι υπάρχει προύπαρξη των ψυχών, όπως ήταν ο Πλάτων και στη συνέχεια είναι ο Πλατωνική, και οι πλατωνίζοντες πατέρες ακόμα της Εκκλησίας είχαν αυτή την κακοδοξία πως προϋπάρχουν οι ψυχές, και έκαναν το λάθος να λένε ότι οι ψυχές δεν είναι σύγχρονες με τη δημιουργία του σώματος. Αυτό είναι η αλήθεια. Οι ψυχές συνδημιουργούνται από τον Θεό τη στιγμή που συλλαμβάνει η γυναίκα, που γίνεται η γονιμοποίηση του οαρίου. Τη στιγμή εκείνη η ψυχή δημιουργείται. Το άλλο είναι πλάνη. Οι ψυχές δεν προϋπάρχουν. Δεν τιμωρεί ο Θεός τις ψυχές να τις φυλακίζει μέσα σε σώματα. Δεν είναι τα σώματα φυλακές των ψυχών, των αμαρτωλών ψυχών. Και έπειτα ο Ηλίας, αν υποθέσουμε ότι ανελήφθη, για ποιο λόγο έκανε τίποτα αμαρτίες ο Ηλίας που μετεμψυχώνεται η ψυχή του, μεταβαίνει στο σώμα του Ιωάννου του Θεολόγου, και τι γέννησε η Ελισάβετ? Κούφιο σώμα να μπει μέσα ο Ηλίας? Δεν γέννησε τον πρόδρομο η Ελισάβετ? Τον πρόδρομο γέννησε η Ελισάβετ. Επειδή λοιπόν σε κάποιες εκπομπές και σε κάποια περιοδικά γίνεται λόγος και πλανούν και πλανώνται κάποιοι και λέγουν πράγματα αλόκοτα, τα οποία δεν στέκουν ούτε στην λογική, ούτε στην επιστήμη, ούτε φυσικά και στην θεολογία, και επειδή παραπλανούν το λαό ότι στηρίζει δήθεν η Αγία Γραφή την μετεμψύχωση, γι' αυτόν τον λόγο σήμερα θα ασχοληθούμε μόνο με αυτό το παράδειγμα, για να δείτε πόσον πλανούν και πλανώνται κάποιοι που επιπόλαια διαβάζουν τη Γραφή, βγάζουν συμπεράσματα και κάνουν μάλιστα και διαφωτίσεις του κόσμου. Είναι λοιπόν ο πρόδρομος μετεσάρκωσης του Ηλία, ή ο πρόδρομος είναι ο πρόδρομος, ο μοναδικός και ανεπανάληπτος στην ιστορία, και ο Ηλίας είναι ο Ηλίας, ο μοναδικός και ανεπανάληπτος με την δική του ταυτότητα, και δεν υπάρχει λοιπόν μια σύγχυση. Δεν γίνεται ο Ηλίας πρόδρομος, ούτε πάλι ο πρόδρομος θα γίνει Ηλίας στη Δευτέρα Παρουσία. Αυτά είναι μια ανοησία. Θα πείτε αποδείξεις. Ιδού λοιπόν να πούμε τις αποδείξεις, πώς αποδεικνύεται αυτή η αλήθεια, την οποία θα στηρίξουμε με λίγα επιχειρήματα, όσο μας το επιτρέψει η χρονική διάρκεια. Επιχειρήματα λοιπόν. Πρώτον, ο ίδιος ο Ιωάννης ο πρόδρομος αρνείται ότι είναι Ηλίας και λέγει ουκ ημί. Όταν λοιπόν τον ρωτούν, όπως μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο κεφάλαιο 1 στίχος 21, ο Ευαγγελιστής λοιπόν Ιωάννης αναφέρει ότι τον ρωτούσαν τι είσαι εσύ, και απαντά λοιπόν κεφάλαιο 1 στίχος 21, και ρώτησαν αυτόν τι ουν Ηλίας εσύ, αφού τον ρώτησαν πιο μπροστά είσαι ο προφήτης, είσαι Ιερεμίας, είσαι κάποιος τάδε ή τάδε, και έλεγε όχι, όχι. Στο στίχο 21 λοιπόν του κεφαλαίου 1 του Ιωάννου τον ξαναρωτάνε οι Φαρισαίοι και ρώτησαν αυτόν τι λοιπόν Ηλίας εσύ, είσαι εσύ Ηλίας, και λέγει ουκ ημί, λέγει λοιπόν δεν είμαι, ουκ ημί, δεν κάνει καμία υπεκφυγή, ούτε κάτι λέγαμε σόφισμα ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος, ουκ ημί, δεν είμαι. Ποιο να πιστέψουμε λοιπόν, τον πρόδρομο που ξέρει ποιος είναι, ότι είναι ο γιος του Ζαχαρία και της Ελισάβετ, ο οποίος πήρε αποκάλυψη να έρθει να κηρύξει στην έρημο, φωνή βοόντος εν τη ερήμο, λέει, αυτό είμαι εγώ, φωνή βοόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, αυτό είναι ο πρόδρομος. Άλλος ήταν ο Ηλίας, και δεν έχει καμία σχέση λοιπόν ως προς την ψυχή, ως προς την ταυτότητα, την ψυχοσωματική, κυρίως την πνευματική, ψυχική ταυτότητα, δεν έχει καμία απολύτως σχέση ο Ιωάννης ο πρόδρομος με τον Ηλία. Έχουν κάποιες ομοιότητες, όπως θα δούμε, στην αποστολή τους, και αυτό είναι εκείνο το οποίο κάνει να μοιάζει ο πρόδρομος με τον Ηλία και να τον χαρακτηρίζει ως Ηλίαν, όχι Ηλίαν, αλλά ως Ηλίαν ο Ιησούς Χριστός, όπως θα πούμε στη συνέχεια. Ουκ ημί λοιπόν, όταν το ρώτησαν. Επομένως, δεν μπορούμε εμείς να τον κάνουμε με το ζόρι τον τίμιον πρόδρομο, να τον κάνουμε Ηλία με το ζόρι.
επειδή κάποιοι παρεμηνεύουν τις γραφές. Αυτά μας λέγουν λοιπόν κάποιοι Άγιοι Πατέρες. Έπειτα γνωρίζουμε και την πατρίδα. Η ορεινή είναι η πατρίδα του προδρόμου. Πατέρες ο Ζαχαρίας, μητέρα η Ελισάβετ. Ο άγγελος προαναγγέλει την έλευση, την γέννηση από τη στήρα Ελισάβετ. Και μάλιστα δίδεται και το όνομα, Ιωάννης το όνομα αυτού θα είναι. Τι άλλο λοιπόν να πούμε? Υπάρχει καμία σχέση με τον Ηλία το Θεσβίτη που γεννήθηκε στην Θέσβη και τον έτρεφε ο πατέρας του με πύρ και ήταν τρόπινα πύρινος και άλλο ήταν το έργο του, άλλη πατρίδα του, άλλο το όνομά του. Ηλίας λοιπόν θεϊκός, Ιωάννης άλλο όνομα. Ένα άλλο παράδειγμα λοιπόν να αναφέρουμε. Το πρώτο είναι ότι ο ίδιος ο Ιωάννης αρνείται ότι είναι ο Ηλίας και δεν θα πει ψέματα. Μπορούσε να πει ψέματα ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Ένα δεύτερο λοιπόν επιχείρημα, ότι λέγουν αστεία πράγματα όσοι παρεμηνεύουν την γραφή και βγάζουν και εκπομπές και βγάζουν και κάποιους παραψυχολόγους και κάνουν αναδρομές λέει στο παρελθόν και τα τι αυτά. Όλα αυτά είναι εκ του πόνηρου, είναι μηχανισμοί δαιμονικοί οι οποίοι θέλουν να παραπλανούν τον κόσμο και να του δίνουν την δυνατότητα να αμαρτάνει, να μην μετανοεί, να χάσει την ψυχή του. Εκεί μόνο αποσκοπούν, ώστε να έχει πολλούς ο διάβολος στην κόλαση. Αλλά πύλη άλλου αδουκατησχύσους είναι αυτής της βασιλείας των ουρανών, της εκκλησίας δηλαδή. Ένα άλλο επιχείρημα πολύ δυνατό. Είναι δυνατόν ο Ηλίας να έγινε και πρόδρομος και να έμεινε και Ηλίας? Ξέρουμε ότι ο Ηλίας ανελήφθη εν δόξη, ανελήφθη ζωντανός, δεν πέθανε και μάλιστα προλέγεται στην Αποκάλυψη, δεν διαβάζουμε στίχους πολλούς γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αναφέρεται στην Αποκάλυψη ότι θα έρθει πρώτου Μεσσίου Χριστού, πρώτης Δευτέρας Παρουσίας και θα επιτελέσει ένα μεγάλο έργο και τότε θα μαρτυρήσει. Ζει ο Ηλίας, όπως ζει και ο Ενόχ. Ενόχ πρώτου νόμου, Ηλίας μετά τον νόμο, ο ζηλωτής του νόμου. Ανελήφθη λοιπόν εδώ, δεν απέθανε, ούτε το σώμα του διελήφθη ώστε να μείνει μόνη η ψυχή για να έρθει να μπει σε ένα κάποιο άλλο σώμα. Επομένως ο Ηλίας είναι εν σώματος, ζωντανός δηλαδή, είναι ο Ηλίας που δεν πέθανε και ρωτάμε. Είναι δυνατόν όπως λέγουν και οι πατέρες, ακόμα και αυτός ο Οριγένης ο οποίος υποστήριζε την προύπαρξη των ψυχών κατά θα λέγαμε κακοδοξία και αιρετική νοοτροπία. Είναι δυνατόν μία ψυχή, η ψυχή του Ηλία είναι μέσα σε δύο σώματα? Ζωντανός ο Ηλίας μέχρι τους ουρανούς, δεν εισήλθε στους ουρανούς, γιατί στους ουρανούς εισήλθε μόνον ο Υιός του Θεού κατά βάς, αυτός και αναβάς. Μέχρι τους ουρανούς, εκτός των ουρανών, σε χώρο τρόπο όπως ο Θεός ξέρει και εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ζει όμως εν σώματος ο Ηλίας. Μπορεί λοιπόν μία ψυχή να ανήκει σε δύο σώματα? Μπορεί μία ψυχή να ανήκει στον Ηλία που είναι έξω από τους ουρανούς, κάπου κρυφά, και να είναι και μέσα στον Ιωάννη τον πρόδρομο για να τον ταυτίσουμε με τον Ηλία, μάλιστα με τον άνθρωπο? Και ένα άλλο, για να κάνουμε ευθύς αμέσως ένα διαλυματάκι. Στο Θαβόρ, ποιος εμφανίστηκε? Ο Ηλίας με τη μορφή προδρόμου ή ο Ηλίας αυτός με την ταυτότητά του και μη μεταμψυχωμένος? Μα αν είχε μεταμψυχωθεί ο Ηλίας, δεν θα εμφανιζόταν Ηλίας, αλλά θα εμφανιζόταν πρόδρομος, μεταμψυχωμένη, δηλαδή προοδευτική μορφή Ηλίας, τη μορφή του προδρόμου. Αλλά ο πρόδρομος είχε σφαγιαστεί και είχε κατέρθει η Σικονάδο να γίνει και εκεί πρόδρομος. Ο δε Ηλίας ήταν ζωντανός και εμφανίστηκε ο ζωντανός Ηλίας, ο Ηλίας με την ταυτότητά του στο όρος Θαβόρ. Και συνομίλει με τον Ηλία και τον Μωυσή ο Χριστός. Δεν συνομιλούσε λοιπόν με κάποιον με τον ψυχωμένο Ηλία με τη μορφή Ιωάννου Προδρόμου. Στο σημείο αυτό αγαπητοί ακρότε, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και ευθύς αμέσως θα συνεχίσουμε. Να δούμε τη συνέχεια λοιπόν αγαπητοί τηλεθεατές. Δεν είναι ο πρόδρομος λοιπόν μετεμψυχωμένος Ηλίας, και συνοψίζω. Ο ίδιος το αρνείται, ουκ ημί είπε Ηλίας.
ποιον θα πιστέψουμε, τους παραψυχολόγους ή τον ίδιο τον Ηλία που ομολογεί την αλήθεια, τον ίδιο τον εν μορφή Ηλία και εν δυνάμει Ηλία, τον πρόδρομο που λέει την αλήθεια, πως δεν είναι Ηλίας, δεν είναι ο Ηλίας. Μετά είδαμε ότι ο Ηλίας ζει και επομένως το σώμα του Ηλία δεν είναι νεκρό, γιατί έχει μέσα την ψυχή. Πού είναι λοιπόν η ψυχή, στο σώμα του Ηλία ή στο σώμα του προδρόμου? Μπορεί να είναι σε δύο σώματα μια ψυχή, άλλο αν θα λέγαμε άτοπον. Έπειτα στο θαβό εμφανίστηκε ο Ιησούς Χριστός μεταμορφωμένος και οι δύο προφήτες, ο Μωυσής και ο Ηλίας. Δεν εμφανίζεται μεταμψυχωμένος Ηλίας με μορφή προδρόμου. Αυτά γενικά, και τώρα ειδικά. Η Καινή Διαθήκη δεν λέγει ότι ο πρόδρομος είναι ο Ηλίας. Προσέξτε, δεν αναφέρεται πουθενά με το άρθρο «ο Ηλίας». Στη μετάφραση του κειμένου που κάνει η παραψυχολογία, το περιοδικό, κάνει μια παραχάραξη και βάζει και το άρθρο. Και αν θέλετε, λέγει, να το παραδεχθείτε, αυτός είναι ο Ηλίας, ο οποίος μέλει να έλθει. Δεν είναι ο Ηλίας ο πρόδρομος, αλλά είναι με μορφή Ηλία, σαν τον Ηλία, με τα χαρίσματα του Ηλία, με την παρησία και την δύναμη που είχε ο Ηλίας. Ως προς αυτό χαρακτηρίζεται ως Ηλίας και δεν είναι ο Ηλίας. Το κείμενο λοιπόν έχει στο Ματθαίο κεφάλαιο 11 στίχος 14, έχει κατά λέξη «αυτός εστίν Ηλίας», δεν λέγει «ο Ηλίας», αλλά «αυτός εστίν Ηλίας». Δηλαδή μοιάζει με τον Ηλία, σαν τον Ηλία, παίρνει χαρακτήρα Ηλία, παίρνει χαρίσματα και αποστολή Ηλία, και δεν είναι Ηλίας, αλλά είναι πρόδρομος πνεύματι και δυνάμει Ηλίου, όπως λέει και ο Λουκάς. Ομοίως, το κεφάλαιο 17, στίχος 11, «Ηλίας ήδη ήλθε», αναφερόμενο στο πρόσωπο του Ιωάννου. Ο Ιησούς Χριστός λέγει «Ηλίας ήδη ήλθε». Δεν λέγει «ο Ηλίας», ο ένας και ανεπανάληπτος, αλλά «Ηλίας ήλθε», δηλαδή ότι ήλθε κάποιος που μοιάζει με τον Ηλία. Παρακαλώ. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Ξέρω ότι είναι σπουδαίο αυτό το θέμα που λέτε τώρα. Μας. Το οποίο και οι χιλιαστέ ακριβώς εκεί πατάνε. Μας. Αυτοί οι αναθυματισμένοι άνθρωποι. Αλλά και κάτι άλλο όμως πρέπει να μας διευκρινίσετε. Στο ότι ο Χριστός είχε και έναν αδελφό, τον Ιάκωβο. Μάλιστα. Τον αδελφό του, που λέει ότι υπήρχε και ένας αδελφός του. Που, δηλαδή από τον Ιωσήφ. Από τον. Ναι, από τον Ιωσήφ. Είναι και άλλα παιδιά. Ο Ιωσήφ έτσι δεν είναι. Λένε τώρα οι χιλιαστέ, αυτοί λένε ότι, ξέρετε λέει, μα η Παναγία λέει, είχε και άλλα παιδιά. Μάλιστα. Είχε άλλα 3-4 ξέρω εγώ παιδιά. Και λένε ακριβώς ότι, δηλαδή θέλουν να χτυπήσουν το αϊπάθενον της Θεοτόκου. Μάλιστα. Πάνω σε αυτό να μας πείτε, πού ακριβώς υπάρχει το αντίστοιχο που μπορούμε να βρούμε, γιατί τα έχω ψάξει όλα και δεν μπορώ να το βρω. Πού ακριβώς είναι αυτή την απορία, θέλουμε να μας πείτε, όταν τελειώσετε αυτό το σπουδαίο θέμα που έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κάντε λίγο υπομονή, θα ασχοληθώ με μία, τουλάχιστον μία ώρα αποκλειστικά για τους λεγόμενους αδελφούς του Ιησού Χριστού. Είναι τέκνα του Ιωσήφ από σύζυγο που του είχε αποθάνει και δεν είναι τέκνα της Αϊπαρθένου. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τους αδελφούς του Ιησού Χριστού, τους λεγόμενους αδελφούς που ήταν κατά τον νόμο το Μωσαϊκό. Εφόσον ήταν τέκνα του Ιωσήφ εξ συζύγου που του είχε αποθάνει, την δέα υπάρθενον την έλαβε προς προστασία της Παρθενίας, ώστε να συσκιαστεί το μελούμενον γεγονός της σαρκώσεως του λόγου και να θεωρείται πως έχει προστάτη και κάπως να συγκαλυφθεί το γεγονός για να μην λιθοβοληθεί η Παναγία, νομιζομένη ότι κάνουμε αμαρτία, ώστε να δικαιολογηθεί ο τόκος, ο υπερφυής. Δια τούτο λοιπόν είναι υπό την προστασία του Ιωσήφ,
άνθρωπος, τον οποίο δόθηκε να τηρήσει αυτή την Παρθενία και αλίμονο στον Ιωσήφ, ανάγκησε την Παναγία, θα λιθοβολούσαν τον Ιωσήφ. Αλλά περί αυτό να μιλήσουμε σε ειδικές εκπομπές και για το υπόσταν της Παναγίας και για τους λεγόμενους αδελφούς, τους τέσσερους αδελφούς του Ιησού, τους λεγόμενους κατά των νόμων, τυπικά είναι αδελφοί και όχι ουσιαστικά ως γεννηθέντες εκ της Παρθένου που δεν γεννήθησαν. Η Παναγία είναι μόνη, μόνη γέννα, μόνος τόκος που είχε είναι του Ιησού Χριστού εκ Πνεύματος Αγίου και ουδέποτε ήρθε σε κοινωνία σαρκική. Εκ Πνεύματος Αγίου λοιπόν έγινε στον Ιησού Χριστόν και έμεινε αϊπάρθενος μέχρι την κοίμησή της. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε στους στίχους της γραφής για να δώσουμε την όλη αλήθεια όσο μας επιτρέπει ο χρόνος για του Κυρίου μας την διδασκαλία ότι δεν καλεί τον πρόδρομο με μεταεμψυχωμένο Ηλία, αλλά τον χαρακτηρίζει ως Ηλία, όχι τον Ηλία, δεν λέει ότι είναι ο Ηλίας, πουθενά δεν υπάρχει στο κείμενο. Δεν λέει λοιπόν ότι είναι ο Ηλίας, αλλά είναι Ηλίας. Δηλαδή με χάρισμα, με δύναμη προφητική, με παρησία, με την αποστολή την προδρομική που μοιάζει με την αποστολή της δευτέρας, πρώτης δευτέρας παρουσίας, την αποστολή του Ηλία. Και να διαβάσουμε τις γραμμές αυτές. Προσέξτε πολύ καλά για να ξεφύγουμε από τις πλεκτάνες του διαβόλου που κάποιοι επιπόλοι τις τρώνουν πολύ πονηρά και λένε ότι είναι αυθεντικά. Κάποιος παραψυχολόγος κάτι είπε, κάτι δίδαξε σε μια τηλεόραση, ότι έχουμε και αναδρομές. Λέει, τι ήταν ο άνθρωπος, λέει, άλλο, τι ήταν στην Αφρική, άλλο, στην Ασία, λέει, ο άνδρας, γυναίκα, ήταν, λέει. Και τα τι αυτά. Όλα αυτά είναι ψέμα μεγάλο εκ του διαβόλου. Και ειδού η απόδειξη των ψευδών αυτών υποθέσεων πως αποδεικνύεται μέσα από τη γραφή. Θέλω λοιπόν να κάνουν τη γραφή ότι μιλάει για μετεμψύχωση. Είναι μεγάλο λάθος. Παίρνουμε λοιπόν το Ματθαίο, κεφάλαιο 11, στίχος 14. Και ή θέλετε, λέει, δέξεστε, και αν θέλετε να δεχθείτε, αυτός εστίν Ηλίας. Δεν λέγει αυτός είναι ο Ηλίας, αλλά αυτός εστίν Ηλίας. Ως προς τι Ηλίας? Ως προς την Αποστολή. Αφού εδώ χαρακτηρίζουν και με παρατσούκλια οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον και του δίνουν επώνυμο που δεν έχει για να στιαφθούν επειδή έχει κάποια κουσούρια ή κάποια γνωρίσματα του άλλου που του αποδίδουν την ταυτότητα ενώ δεν την έχει. Και ήθελετε δέξεστε και αν θέλετε να το δεχτείτε, αυτός εστίν Ηλίας. Δεν λέει ο Ηλίας, αλλά απλώς Ηλίας, ο μέλλον έρχεστε. Που μέλει να έρθει. Μέλει να έρθει ο Ηλίας. Θα έρθει πρώτης αυτής παρουσίας ο Ηλίας, αυτοπροσώπος, ο ίδιος, για να επιτελέσει το έργο όπως έχει προγραφεί μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Και γνωρίζουμε φυσικά το βιβλίο Μαλαχίου, κεφάλαιον 4, στίχος 4 έως 5, και ειδού εγώ αποστελώ ημίν Ηλίαν τον θεσβήτη. Δεν λέγει μεταψυχωμένο Ηλία σε πρόδρομο της ορεινής, αλλά Ηλίαν τον θεσβήτην, τον μοναδικών και ανεπανάληπτων και μη μεταψυχωμένο. Πριν έρθει την ημέρα Κυρίου τη μεγάλη και επιφανή, που του να έρθει η δεύτερη παρουσία και αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προς Υιόν και καρδίαν ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού, μη έρθον πατάξω την γη άρδην. Και θα στείλω, λέει, τον Ηλία τότε να αποκαταστήσει τις σχέσεις των πλανεμένων Ιουδαίων και όλου του κόσμου, ώστε να μην πληγεί και καταστραφεί η γη ολόκληρη. Πάμε στο στίχο τώρα, κεφάλαιον 17, στίχος 12. Προσέξτε, 11 μέχρι και 13, να διαβάσουμε και τους τρεις στίχους. Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτής, Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαταστήσει πάντα. Δεν λέγει ήρθε στο πρόσωπο του Ιωάννου. Έρχεται, θα έρθει δηλαδή, αντιμετωπίζοντας, θα έρθει στο μέλλον και θα τα αποκαταστήσει όλα. Και στη συνέχεια λέει, στίχος 12, προσέξτε το στίχο αυτό. Λέγω δε ημίν ότι Ηλίας ήδη ήλθε. Δεν λέγει ο Ηλίας, αλλά Ηλίας ήδη ήλθε. Κάποιος σαν τον Ηλία. Ο πρόδρομος που είναι σαν τον Ηλία. Και όχι ο Ηλίας μετεμψυχωμένος ως πρόδρομος. Ξαναδιαβάζω στο στίχο 12. Λέγω δε ημίν ότι Ηλίας ήδη ήλθε, ένας που μοιάζει με τον Ηλία. Όχι ο Ηλίας, αλλά Ηλίας ήδη ήλθε. Κι ουκ απέγνωσαν αυτόν.
δεν τον κατάλαβαν. Αλλά επίησαν εν αυτό όσα ηθέλησαν, ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλη πάσχην υπ' αυτόν. Και τότε κατάλαβαν οι Απόστολοι ότι μιλούσε για τον πρόδρομο, ότι παρομοίαζε τον πρόδρομο με τον Ηλία, ότι χαρακτήρισε σαν Ηλία τον πρόδρομο. Και τότε, στίχος 13, συνήκαν οι μαθητές ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπεν αυτής. Αφού το κατάλαβαν οι μαθητές ότι δεν παίζει ο Χριστός, δεν κάνει παιχνίδια μετεμψυχώσεων, δεν λέγει ο Χριστός ότι είναι ο πρόδρομος Ηλίας μεταψυχωμένος, αλλά είναι σαν Ηλίας, αυτή είναι η έννοια του κειμένου, δεν λέγει ο Ηλίας, αλλά Ηλίας, είναι Ηλίας, δηλαδή σαν τον Ηλία. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Θέλω να κάνω μια μικρή παρέμβαση. Ναι. Αυτό το οποίο, το θέμα το οποίο θίγεται με τη μετεμψυχώσεως, ναι, έχει το εξής μειονέκτημα. Αυτοί που υποστηρίζουν τη μετεμψύχωση κάνουν ένα φετηριακό λάθος. Μάλιστα. Διότι αν δείξουμε την περιαρχετή που θεωρία και σύμφωνα με αυτά που λένε οι οπαδοί και οι υποστηρικτές της μετεμψυχώσεως, λένε ότι ο άνθρωπος έχει ορισμένες ευκαιρίες, ούτως ώστε αρχίζοντας από μια κατώτερη μορφή ψυχής αργότερα να τελειωθεί. Θα του δοθούν δηλαδή και άλλες ευκαιρίες μέχρι να φτάσει στο σημείο, ναι, της αγιότητος. Γι' αυτό υποστηρίζεται από πολλούς η θεωρία της μετεμψυχώσεως. Αλλά εδώ όμως υπάρχει ένα αφετηριακό πρόβλημα ή και λάθος. Διότι εάν ο άνθρωπος ξεκινάει από μια κατώτερη και υποδέστερη μορφή ζωής και ψυχής, δηλαδή ένας εγκληματίας αρχίζει έτσι τη ζωή του και στη συνέχεια κατόπιν διαφόρων ευκαιριών μετεμψυχώσεως φτάνει στο σημείο να γίνει άγιος, υπάρχει το εξής ερώτημα. Δηλαδή το πρώτο κινούν τον άνθρωπο είναι το κακό ή το αγαθό? Μάλιστα. Δεν μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος να αρχίζει να του δίνεται η πρώτη ψυχή, η οποία είναι η ψυχή ενός εγκληματία, στη συνέχεια να γίνεται η ψυχή ενός καλύτερου ανθρώπου μέχρι το σημείο που να φτάσει στο, να γίνει άγιος. Τότε αν δεχθούμε αυτή την άποψη, τότε το πρώτο αίτιον είναι το κακό και δεν είναι το αγαθό. Ο περάτοπον. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ο περάτοπον, συνεπώς. Ναι. Εάν δεχθούμε την θεωρία της μεταμψυχώσεως, υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα, τεράστιο νομίζω, που θέτει ως πρώτη αιτία το κακό και στη συνέχεια το κακό γίνεται λιγότερο κακό μέχρι το σημείο να φτάσει να γίνει αγαθό. Μάλιστα. Άρα όμως λίγο σύντομα, το κοινό είναι το κακό, δεν είναι το αγαθό. Ναι, αυτό είναι άτοπο, θα ασχοληθούμε ειδικά. Είναι εντελώς απαράδεκτο, ναι, ναι, αυτό, διότι ακριβώς δεν θέτει ως πρωταρχική πηγή το αγαθόν, και ψυχής το αγαθόν, αλλά το κακόν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ασχοληθούμε ειδικά σε ειδική ομιλία για αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βέβαια σήμερα δεν θα αναπτύξουμε όλη την θεωρία περί μετεψυχώσεως, απλώς μόνο τον Ηλία παίρνουμε. Για να πούμε πως δεν μετεψυχώθηκε και δεν έγινε πρόδρομος ο Ηλίας. Μόνο γι' αυτό σήμερα μιλάμε. Παρακαλώ. Ναι, Πάντερ, καλησπέρα. Παρακαλώ, θέλω πολύ σύντομα να διατυπώνετε. Επιγραμματικά. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει μετεψύχωση? Φαίνεται το γεγονός ότι για να γίνω εγώ, εσείς ή κάποιος, χρειάζεται ο συγκεκριμένος σπερματοζωάριο και ο άριο τη συγκεκριμένη στιγμή στα συγκεκριμένα άτομα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό είναι σατανισμός, το όσοι μιλάνε για μετεψύχωση, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, ναι, ευχαριστούμε πολύ. Και κάτι ακόμη. Ναι. Όταν λίγο πήγαινε κατηγορητικό από μικρό παιδάκι, όταν πήγε, γιατί σατανισμό κάνουν πολλές θρησκείες, δεν είναι μία ο σατανισμός, είναι πολλά κομμάτια. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Όταν πήγε μικρό παιδάκι λοιπόν, πάρα πολλοί ιερείς ήθελα να μου βάλουν χέρι να τους χαϊδέψω εγώ. Είναι ομοφυλόφιλοι. Πώς μπορεί η Ορθοδοξία να έχει ομοφυλόφιλους και άγαμους δεσποτάδες και να λέει ότι είναι χριστιανοσύνη? Και κάτι ακόμη. Πώς είναι εδώ σε ένα δάσκαλο να παίρνει 5.000 μεροκάματα και ένα δεσπότη να παίρνει 2 εκατομμύρια το μήνα μισθό? Αυτά είναι ακατανόητα για χριστιανοσύνη. Ναι, να σας απαντήσω. Να μου απαντήσετε ειλικρινά όμως. Ειλικρινήσατε. Δεν γνωρίζω ποιοι και πόσοι και πού υπάρχουν, όπως είπατε, κίνδυνοι, αν υπάρχουν. Ένα παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να το γενικεύουμε και να τον κάνουμε κανόνα. Δεύτερον, ότι παίρνουν 2 εκατομμύρια μισθό είναι μεγάλο λάθος. Οι βουλευτές παίρνουν 2 εκατομμύρια μαζί με κάποιες αποδοχές και κάποια επιδόματα.
Ένας επίσκοπος, θυμάμαι από τον Κοιμηθέντα στην Αττική Δωρόθειο, δεν παίρνουν παραπάνω από 200 τόσες χιλιάδες, 300 χιλιάδες, περίπου κάπου εκεί πλησίασε. Αυτός είναι ο μισθός του δεσπότη. Και μάλιστα ο νεοχειοτόνητος δεσπότης παίρνει πάρα πολύ λιγότερα. Ίσως να παίρνει και λιγότερα από τον ιεροκήρυκα, αν είναι καινούργιος και δεν έχει παλιώσει να παίρνει κάποια χρονοεπιδόματα. Μη λέμε λοιπόν πράγματα τα οποία δεν είναι αλήθεια. Μην κατηγοράμε τους επισκόπους. Επιτελούν κάποιο σοβαρό και αξιόλογο έργο. Αν κάποτε υπήρχε κάποιος κληρικός βαθμούχος μάλιστα που έκανε κάτι το έκτροπον, μην γενικεύουμε και κάνουμε κανόνα. Να πούμε τώρα, το θέμα μας σήμερα είναι αν αποδεικνύουμε και το αποδεικνύουμε όσο προλαβαίνουμε ότι ο Ηλίας δεν μετεψυχώθηκε και δεν έγινε πρόδρομος. Περιμένετε ψυχώσεις γενικότερα, σαν θεωρία, από πού ξεκίνησε, τι λέγει, τι πρεσβεύει και όλα αυτά θα τα πούμε σε άλλες εκπομπές. Λοιπόν, τα κείμενα δεν μας δίδουν κανένα δικαίωμα, αφού και ο ίδιος, οι ίδιοι Απόστολοι κατάλαβαν ότι ο Χριστός δεν μιλούσε για τον Ηλία με το άρθρον, για το συγκεκριμένο πρόσωπο, το ανεπανάληπτο, αλλά ο Χριστός μιλούσε για τον πρόδρομο που τον χαρακτηρίζει σαν Ηλία, τρόπο να το δίνει ένα παρατσούκλι θα λέγαμε, σαν Ηλία, όσον αφορά την αποστολή του, όσον αφορά την παρησία του και το έργο του, μόνος προς αυτόν. Και κατάλαβαν λοιπόν ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπε ναυτής ο Χριστός. Πάμε στο Λουκά. Τι λέγει ο άγγελος, μήπως λέει και ο άγγελος ψέματα. Στο κεφάλαιο 1 στίχος 17. Και αυτός προελεύσεται ενώπιον αυτού, δηλαδή ο πρόδρομος, προελεύσεται ενώπιον αυτού, θα τρέξει μπροστά από τον Ιησού Χριστό εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου. Όχι με ψυχή ηλίου. Κοιτάξτε τι ανοησία έχουν οι χιλιαστές, οι αποκρυφιστές, όλοι οι Ινδουιστές αυτοί που μιλούν ότι στηρίζεται στην γραφή η μεταμψύχωση. Δεν λέγει λοιπόν ο άγγελος ότι θα έλθει η ψυχή του Ηλία να κατοικήσει το σώμα του προδρόμου. Και τότε ποιο όνομα θα έχει, Ηλίας θα λέγεται, πρόδρομος θα λέγεται, τι θα λέγεται. Δεν μιλάει λοιπόν καθόλου για μεταμψύχωση Ηλία. Τι λέει, ξαναδιαβάζω, στίχος 17 του κεφαλαίου 1. Τι λέει ο άγγελος στον Ζαχαρία. Και αυτός που θα τον ονομάσεις Ιωάννη και θα είναι πρόδρομος, προελεύσεται ενώπιον αυτού, θα τρέξει μπροστά από τον Χριστό εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου. Με τι θα ως προς τι θα μοιάζει με τον Ηλία. Ως προς το πνεύμα και ως προς την δύναμη. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Δεν θα ήθελα να πιστέψω στη μεταψύχωση και ο λόγος είναι εξής. Αν πιστέψουμε ότι υπάρχει ένα πνεύμα που χάνεται, η ψυχή εν πάση περιπτώσει, όπως θέλετε χαρακτηρίζεται ναι, εδώ, τότε θα έπρεπε να το παίρνουν και τα ζώα. Γιατί μόνο οι άνθρωποι. Γιατί πρέπει να μεταψυχώνονται δηλαδή μόνο οι άνθρωποι. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι υπάρχει μεταψύχωση, πρέπει να υπάρχει και για τα ζώα. Εγώ δεν το πιστεύω προσωπικά. Ένα άλλο που θα ήθελα να πω και θα ήθελα να σας παρακαλέσω. Ναι, να σας συμπληρώσω. Πάρα πολύ να προσέξουμε εμείς να μην καταρρύπτονται τα, όπως ο προηγούμενος κύριος, να μην καταρρύπτονται ιερείς ή οτιδήποτε. Οι ιερείς έχουν προσφέρει πάρα πολλά στον αγώνα της του έθνους. Ναι, έδωσα απάντηση. Είμαστε πολύ ευγνώμονες απέναντι στους ιερείς. Πρέπει να είμαστε πολύ ευγνώμονες και θα πρέπει να μην καταρρύπτουμε από τους νέους ανθρώπους τα πρότυπα που είναι ιερείς, που είναι δάσκαλοι, που είναι πάρα πολλοί άνθρωποι τέτοιοι. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και επειδή η απάντησή σας αυτό πάρα πολύ ωραία, θα πρέπει να προσπαθούν οι πάντες να μην καταρρύπτουν τα πρότυπα και θα αποκτήσουμε μια κοινωνία που δεν θα μπορούμε να την ελέγξουμε αργότερα. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Έπειτα θα μιλήσω για ένα κάτι πολύ σοβαρό. Μόνο οι επιπόλαιοι σταματάνε σε κάποια, θα λέγαμε, σκάνδαλα ή κάποιες αμαρτίες δήθεν κάποιων κληρικών. Μπορεί να υπάρχουν, δεν το αμφισβητούμε, δεν ξέρουμε όμως, μπορεί να κάνουμε και λάθος. Συκοφαντείται ο κλήρος για να γκρεμιστεί η Εκκλησία του Χριστού. Εκείνο όμως το μεγαλείο το οποίο πρέπει να ψηλαφούμε στις εκκλησίες δεν είναι τα κάποια ελαττώματα των κληρικών, αλλά ακριβώς το μεγαλείο και την δύναμη να ψηλαφούμε του Χριστού που καταδέχεται έστω και με ταπεινούς και αμαρτωλούς κληρικούς και εκφράζει την αγάπη του και μεταβάλλει τον Άρτον και Ίνος σε σώμα και αίμα Χριστού και μεταδίδει την χάρη και συγχωρεί και σώζει ο αμαρτωλός παπάς και δεσπότης μας πάει στον παράδεισο. Τι άλλο θέλουμε, να κρίνουμε εμείς, θα κρίνει ο Θεός, εάν υπάρχουν κάποιοι αμαρτωλοί.
Όσον αφορά τώρα το DNA που ελέγχθη και το συνδυασμό των χρωματοσωμάτων της γυναικός και του ανδρός, του άρνους και του θήλαιος, εκεί είναι ένα μεγαλείο και είναι ανεπανάληπτος ο άνθρωπος, δεν επαναλαμβάνεται. Σε ένα δέντρο δεν υπάρχουν δύο φύλλα όμοια. Σε μια ιστορία ανθρώπινη δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στα εκατομμύρια, αν υπάρχουν εκατομμύρια χρόνια ζωής, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ταυτιζόμενος απόλυτα με έναν άλλον. Πώς μάλλον τώρα μπορεί να γίνει και με μεταψύχωση που λένε? Αυτό είναι παραμύθια. Να έρθουμε και πάλι στο στίχο 17 του κεφαλαίου 1 του Ιωάννου. Και αυτός προελεύθεται ενώπιον αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου. Δεν θα γίνει ο Ηλίας πρόδρομος για να ξαναγίνει η Ηλία στην Δευτέρα Παρουσία. Αυτά είναι παραμύθια. Θα έρθει λοιπόν ο Υιός του Ζαχαρία και της Ελισάβετ εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου και θα έχει το χάρισμα του πνεύματος και την δύναμη του ηλίου. Ως προς αυτό χαρακτηρίζει ο Χριστός τον πρόδρομον ως Ηλία. Έχω μπροστά μου πάρα πολλά σχόλια και θαυμάσια μάλιστα των Αγίων Πατέρων. Θα διαβάσουμε, θα πούμε ακριβώς το νόημά τους. Ως προς τι λοιπόν είναι ο πρόδρομος Ηλίας, ως προς τι είναι Ηλίας, όσον είναι ο χριστιανός, μικρός Χριστός. Ο χριστιανός, γιατί λέγεται χριστιανός, ως μικρός Χριστός. Δεν ταυτίζεται απόλυτα με τον Χριστό να πάψει να υπάρχει Χριστός, αλλά κοινωνώντας τον Χριστό είναι Χριστοειδής και λέγεται μικρός Χριστός χριστιανός. Όμοια λοιπόν και ο πρόδρομος, επειδή κοινωνεί με τα χαρίσματα του Ηλία και τα εκφράζει, επειδή παίρνει τα χαρίσματα αυτά που είχε ο Ηλίας, το θάρρος, την τόλμη, την παρησία, τον έλεγχο, τη διδασκαλία μετάνοιας και επιστροφής, δια τούτο ακριβώς λέγεται ως Ηλίας, όχι ο Ηλίας, αλλά σαν Ηλίας. Χάρη λοιπόν, εξαιτίας λοιπόν του προδρομικού του έργου, της ομοιότητας του προδρομικού έργου. Επιτά και χάρη της ομοιότητας του βίου του. Μιλωτή και ζώνη είχε ο Ηλίας, μιλωτή και ζώνη είχε και ο πρόδρομος. Πένθος στην έρημο και νηστεία και προσευχή, ο Ηλίας βέβαια έτρωγε για το κρέας του ο Ηλίας. Έτρωγε και ψωμί που το έφερε το κοράκι. Συμβολικά όλα αυτά, θα δούμε επικαίρως. Ο δε πρόδρομος πότε δεν έφαγε κρέας. Πότε. Επομένως και σε αυτό διαφέρει ο πρόδρομος. Δεν είναι ο Ηλίας. Εκείνο λοιπόν που σχετίζει τον πρόδρομο με τον Ηλία είναι ακριβώς η αποστολή του. Ότι θα έρθει, όπως λέγει ο Φώτιος, να διαβάσουμε μια γραμμή του Φωτίου. Ούτω ονόματι εστιν Ηλίας ο Ιωάννης, αλλά τη ομοιότητη των πράξεων. Μόνον ως προς αυτό χαρακτηρίζεται σαν Ηλίας. Όχι ο Ηλίας, αλλά Ηλίας, σαν Ηλίας. Με την ομοιότητα των πράξεών του. Επειδή ακριβώς έρχεται, όπως μας λέγει και ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, έρχεται με αυτή την ιδιότητα. Όπως ο Ηλίας έκαιγε, κατέβασε φωτιά και ραφνούς και έκαιγε. Όμοια και ο πρόδρομος ήταν καυστικός και είχε το νηστέρι του λόγου, του θείου λόγου, με το οποίο έκαιγε και πονούσε τους ακροατάς του. Η προδρομική λοιπόν αποστολή είναι εκείνη η οποία κάνει τον πρόδρομο να χαρακτηρίζεται σαν Ηλίας, όχι όμως να είναι και Ηλίας. Αυτό το βλέπουμε σε πολλά χωρία και σε πολλά σχόλια των Αγίων Πατέρων. Φερρυπίν, αυτός ο ίδιος ο Οριγένης, ο οποίος ήταν υπέρ της μετεμψυχώσεως, της προϋπάρξεως μάλλον των ψυχών και της εγκλήσεως του εγκλωβισμού μέσα, της φυλακίσεως μέσα στο σώμα, έτσι έβλεπαν οι Πλατωνικοί, ο Πλάτωνας και οι άλλοι, οι δολολάτρες, έτσι έβλεπαν την ψυχή, ότι ήταν το σώμα φυλακή. Μα ποια φυλακή είναι το σώμα? Ναός του Άγιου Πνεύματος. Τελείως διαφορετική είναι η αντίληψη στην χριστιανική πίστη. Τελείως διαφορετικό είναι το Ευαγγέλιο. Το σώμα είναι ναός του Άγιου Πνεύματος. Το σώμα διάλεξε και τον πλήρη βέβαια άνθρωπο ο Ιησούς Χριστός για να κατοικήσει και να φανερωθεί στον κόσμο και ως ομοιοπαθής άνθρωπος να κηρύξει να τον ακούσουμε. Επομένως, αυτό το οποίο λέγει εν πνεύματι και δυνάμει ήλιου, ως Ηλίας, σαν Ηλίας, σημαίνει τα χαρίσματα τα οποία είχε ο Ηλίας, είχε και ο πρόδρομος και κάτι περισσότερο σε μερικά σημεία.
Μας τονίζει λοιπόν εδώ ο Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτης ότι όπως ακριβώς ζώντος ακόμη του Μωυσή εδόθη κάποιο χάρισμα που είχε εκ πνεύματος Αγίου του Μωυσή, εδόθηκε στο νησού του Ναβί. Δεν δόθηκε η ψυχή του Μωυσή στο νησού του Ναβί. Θα είχε πεθάνει από τότε ο Μωυσής. Επομένως η αλήθεια είναι ότι τα όσα λέγονται στους στίχους που διαβάσαμε φανερώνουν την εγκύτητα του έργου του προδρόμου, την ομοιότητα με το έργο του Ηλία. Επομένως δεν μπορεί να γίνει δόγμα, και το τονίζουν αυτό οι Άγιοι Πατέρες, και το τονίζει και αυτός ο Οριγένης. Δεν μπορεί να γίνει, λέει, δόγμα. Η ψυχή του Ηλία δεν μπορεί να είναι στον Ιωάννη τον πρόδρομο, και το χαρακτηρίζει πολύ καλά ο Οριγένης, και πραγματικά θαυμάζουμε αυτό το σχόλιο του Οριγένη, και με αυτό να καταλήξουμε, μια και η ώρα συμπληρώνεται. Βλέπουμε λοιπόν ότι στον Οριγένη υπάρχει ένα θαυμάσιο σχόλιο, στο οποίο χαρακτηρίζεται όχι εν ψυχή Ηλία, αλλά εν δυνάμει και πνεύματι Ηλία. Όχι με μετεμψύχωση της ψυχής του Ηλία στον πρόδρομο, αλλά εν δυνάμει, εν πνεύματι και δυνάμει Ηλία, με τα χαρίσματα τα οποία είχε ο Ηλίας. Τα χαρίσματα είναι του Άγιου Πνεύματος. Όπου θέλει, όποτε θέλει, σε όποιον θέλει, δίνει χαρίσματα. Αν δώσει όμοια χαρίσματα με τον Ηλία και στον πρόδρομο, σημαίνει ότι έχουμε μετεμψύχωση. Οχι, λέγει εν ψυχή Ηλία. Και να πούμε και σε ένα άλλο χωρίο πάλι αυτού του Οριγένη, που και αυτός απορρίπτει την ταύτιση Ηλία και προδρόμου. Λέγει λοιπόν, ούγαρ εν ψυχή Ηλίου φυσίν, ούγαρ εν μετεμψύχωσης, αλλά εν πνεύματι και δυνάμι Ηλίου. Είναι γάρ επί των Ηλίαν πνεύμα και δύναμις, χάρισμα του Θεού, ή των πνευματικών χάρισμα. Όσπερ και επί έκαστον των προφητών. Επομένως, δεν είναι δυνατόν, όπως λέει στη συνέχεια αυτός ο Οριγένης, δεν ήταν δυνατόν ο Ηλίας που δεν είχε αποθάνει να μοιράσει την ψυχή του μισή στους ουρανούς και μισή στον Ιωάννη τον πρόδρομο. Μπορεί να υπάρξει λοιπόν μια ψυχή εν δύο σώμα συνενεργή και να ενεργεί σε δύο σώματα. Με τα λίγα αυτά τα οποία είπαμε, αγαπητοί τηλεθεατές, μπορούμε να τονίσουμε ότι εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου σημαίνει με το χάρισμα λοιπόν του προφήτου Ηλία, με τη δύναμη, την παρησία, το προφητικό έργο, όμοια και ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Δεν υπάρχει λοιπόν μετεμψύχωσης, περί μετεμψυχώσεως ευρύτερα και βαθύτερα θα μιλήσουμε σε άλλες εκπομπές. Ευχαριστώ, με παρακολουθήσατε, χαίρετε.